Γιάννη μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Γιάννης Κλούβας, ένα όνομα, μια ιστορία. Δεν θα μπορούσα να κάνω αφιέρωμα για καμάκι, για νύχτα, για μαγαζιά, για μια εποχή που έχει περάσει δυστυχώς ανεπιστρεπτή και να μην έρθω να σε βρω. Would you like to meet each other and have one drink? Very good. We can go in together then if you like. Ήσουν ιδιοκτήτης από ένα μυθικό μαγαζί. Να πούμε ότι το μυθικό μαγαζί της εποχής είχε το όνομα Highway. Highway. Ερχόταν από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Δεν το συζητάμε και από όλη την Ελλάδα, για να δουν τι θα γίνει εκείνη τη σεζόν στη Highway. Ανατριχιάζω και μόνο που αναφέρεις το όνομα του Highway. Πράγματι ήταν ένα μαγαζί θρύλος. Ήταν ένα μαγαζί που το προσκύνησε όλη η Ελλάδα. Και θα σου πω ότι είχα πάρα πολλές προτάσεις να στήσουμε τέτοια μαγαζιά ανά την Ελλάδα. Αλλά επειδή αγαπώ τον τόπο μου πάρα πολύ και έκανα και οικογένεια εδώ. Δεν ήθελα να φύγω από τη Ρόδο. Σε αυτή την ηλικία είχες το μαγαζί? Όχι, σε αυτή την ηλικία είμαι 17 ετών, ήμουν χορευτής σε νυχτερινά κέντρα. Κοιτάω καταρχάς πού πήγε το μαλλί. Το μαλλί ταξίδεψε. Έφυγε το μαλλί, αλλά ήρθε η πείρα. Καμάκι έκανες? Βεβαίως κάναμε καμάκι. Δεν υπάρχει ροδίτης της ηλικίας της δικής μου που να μην ήταν καμάκι. Υπήρχαν πάρα πολλά είδη καμακιού. Υπήρχε, ας πούμε, το πρωτοκλασάτο καμάκι, το οποίο έπαιρνε τη σούπερ γκόμενα, έτσι. Πώς έπρεπε να ήσουν, δηλαδή, ο κούκλος? Ο κούκλος. Ο οποίος θα έπρεπε να μιλάει και την αγγλική γλώσσα οπωσδήποτε, θα έπρεπε να χορεύει και καλά οπωσδήποτε. Μετά υπήρχε το καμάκι παρηγορητής, ο οποίος μετά από 2-3 μέρες το πρώτο καμάκι την έδιωχνε την κόμενα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές στη διάθεσή του. Ο παρηγορητής λοιπόν πήγαινε δίπλα να την παρηγορήσει, μήπως φάει κι αυτός, ας πούμε, έτσι. Μετά υπήρχαν άλλα καμάκια τα οποία, όπως ο σκουπιδιάρης, περίμενε όλη τη νύχτα τι θα περισσέψει στο νυχτερινό κέντρο, ποια μεθυσμένη θα μείνει, ποια κοπέλα θα μείνει χωρίς γκόμενο, να φάει κι αυτός. Υπήρχε το καμάκι πουροκάμακο, ας πούμε, το οποίο κυνήγαγε όλα τα πουρά. Μετά υπήρχε το καμάκι χαμελέοντας. Αυτοί οι οποίοι πηγαίναν δίπλα στο μάθημα χορού που γινόταν στα νυχτερινά κέντρα, την ακούμπαγε και προσπαθούσε, όπως χόρευε και αυτός μαζί να μάθει και καλά χορό, να της πει «Where are you from? Do you like Rhodes?» αυτές τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, να πιάσει μια σχετική κουβέντα μαζί της. Πολλοί κόσμος έχει παντρευτεί εδώ από καμάκι. Όλοι οι φίλοι μου σχεδόν από καμάκι παντρευτήκανε. Άλλος Φιλανδέζα, άλλος Σουηδέζα, άλλος Γερμανίδα. Εγώ είμαι παντρευμένος με Φιλανδέζα. Να μην θεωρηθεί ότι το καμάκι ήταν τίποτα άσχημο, γιατί βλέπω καμάκια που υπήρξαν στα μαγαζιά μου μέσα, τα οποία σήμερα είναι δικηγόροι, άλλοι είναι γιατροί, άλλοι είναι επιστήμονες. Αλλά στην νεαρή τους ηλικία ήταν όλοι καμάκια. Τι έχει αλλάξει από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα? Έχει αλλάξει το ότι παλιά όλες αυτές οι γκόμενες έφερναν πίσω και τις οικογένειές τους, έφερναν πίσω και τις φίλες τους. Ερχόντουσαν ξένοι και φεύγαν φίλοι. Σήμερα οι ροδίτες, και το λέω με καημό, δεν πλησιάζουν τους ξένους έτσι όπως θα έπρεπε να τους πλησιάσουν. Με αποτέλεσμα να έρχονται ξένοι και να φεύγουν ξένοι. Σήμερα την ονόμαζα μια εποχή δήθεν, που οι άντρες πλέον δεν έχουν το θάρρος να πλησιάσουν μια γυναίκα και να της πούνε δύο ωραία λόγια. You are beautiful. I love you. Στο προηγούμενο ντοκιμαντέρ που είχε γίνει, η τελευταία μου ατάκα ήταν, αν ξαναγύριζα δηλαδή στη γη, που δεν γίνεται, θα ήθελα να ξαναζήσω αυτή την γλυκιά εποχή. Δε φίλε, τα έψαχνα. Μου έχουν φύγει εδώ και πολλά χρόνια εμένα. Για αυτόν τον λόγο ήρθα εδώ. Το όνομά σου είναι Κέλσιος. 37 βαθμούς Κελσίου, δεν έχει καμία σχέση. Σουηδός είναι αυτός που βγάλει το θερμόμετρο. Και παίρνει το όνομα από κάποιο Σουηδό, δηλαδή. Ο παππούς μου. Α, Σουηδός. Που είναι Ιταλός. Πώς γίνεται ο παππούς σου που είναι Ιταλός να πήρε το όνομα ενός Σουηδού που εσύ είσαι Έλληνας? Δεν έχω βρει την άκρη ακόμα, γι' αυτό είναι. Α, έχω κάποιο στόχο να υπάρχει. Θα την κρατήσεις? Θα την κρατήσω τη δικιά μου. Μέσα και για το συνεργείο, αν χρειαστεί. Ναι, αλήθεια, δεν τα έχουμε λίγο όλοι χαμένα. Τι γίνεται με το καμάκι? Το καμάκι έχει μια ιστορία. Έχει να κάνει με τους αυθεντικούς ανθρώπους. Τα πράγματα είναι γουρούνι στο σακί. Αν κάποιοι είναι προνομιούχοι και είναι σε πόστα τα οποία είναι ψηλά, δηλαδή ένα σερβιτόρο, ένα μπάρμαν. Το αβαντάζ είναι πολύ φοβερό. Το έχεις φτιάξει πολύ το θέμα του καμακιού. Έχω παρατηρήσει τα πάντα. Ξέρω τα πάντα και ξέρω ανθρώπους που βάζανε στοίχημα μεταξύ τους. Παιδιά, 1000 δραχμές, ότι σε 2 λεπτά θα είναι καθισμένοι. Τελευταία φορά που έκανες καμάκι πότε ήταν? 5 χρόνια πριν. Ήρθε εμείς κόσμος, 98. Μην μου λες τέτοια τώρα. Ναι, Λιμόρ Ομπεριζίν από το Ισραήλ. Έρχεται λοιπόν ένα πανέμορφο πράγμα. Όταν συνειδητοποιώ ότι είναι αυτή που είναι, έπρεπε να αλλάξουμε μια τακτική. Εγώ πήγαινα για μια φωτογραφία. Να δίνω στα παιδιά μου μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία, ναι, όπως θα πάρω και μαζί σου αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια, τιμή μου. Ελπίζω να μην έχεις τέτοια συναισθήματα που έχεις για εκείνη σε μένα. Δεν τα έχω, δεν τα έχω.
Δίνουμε ραντεβού από τις 2 το μεσημέρι που βρεθήκαμε στις 11 το βράδυ. Ραντεβού για τη φωτογραφία, όχι. Όχι, ραντεβού για να βγούμε έξω. Για να έχει στάσει σε αυτό το επίπεδο. Ενοικιάζω Mercedes, ενοικιάζω Harley. 11 παρά 10 ήμουνα έτοιμος και παρακολουθούσα το μαγαζί. Έπρεπε όμως να δείξω ότι δεν. Και εγώ σου. Ναι. Και έτσι με παίρνει 11 και 5 και μου λέει: Πού είσαι? Μα ποιο είναι? Κοιμόμουν εγώ, υποτίθεται. Ενώ έβλεπα live. Φίλες, και έτσι κέρδισα. Μια πολύ ωραία νύχτα. Ή... 4 πολύ ωραίες νύχτες. Να είσαι καλά. Αγαπάω αυτούς που τον αγαπάνε. Να συνεχίσετε να τον αγαπάτε. Γελάτε όπως γελάει. Είστε καλά. Ναι, μα. Το όνομά σας. Σοφία. Ο κύριος σου κάνει καμάκι απέναντι. Όχι. Πρόσεξε γιατί σε βλέπω εδώ και πολύ ώρα. Δες πως σε κοιτάει. Πρόσεξε μισό λεπτό λίγο. Εντάξει μας. Κάνεις καμάκι. Έκανα. Λάγει σχέση. Έχει σχέση. Έχετε σχέση. Όχι. Μου κοροϊδεύεις. Μήπως μας κοροϊδεύει αυτή. Σου είπε προηγουμένως ότι έχει σχέση. Μάλλον επειδή δεν ήθελε. Έχει σχέση ή δεν έχει σχέση. Να σας πω. Ναι. Ας το καλύτερα. I tell you, what's your name anyway? My name is Sinika. Sinika? And you? Yes. Rita. Rita. You come from Finland. Yeah. Η κυρία που έχω δίπλα μου το 1980, 25 ετών, έρχεται από τη Φιλανδία για να κάνει διακοπές. Ένα χρόνο αργότερα παντρεύεται. Και μέχρι και σήμερα το 2013, 33 ολόκληρα χρόνια μετά, είναι ακόμη παντρεμένη. Γεια σου, Τάρια. Γεια σου, Γκρεγόρη. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Τι σου με λένε να πάθεις όμως, ρε κορίτσι μου, ήρθες για διακοπές εδώ με τις φίλες σου, δεν ήρθες? Ήρθα, ναι. Και ακόμα διακοπές κάνω. Σου κάνανε ένα ωραίο ελληνικό καμάκι και παντρεύτηκες. Ακριβώς. Τι είχες ακούσει, ότι κάνουν καμάκι ή ότι έχει ωραίες θάλασσες? Όχι καμάκια, ωραίες θάλασσες βέβαια. Δεν ήξερες τίποτα για το ελληνικό καμάκι? Όχι. Θυμάσαι πόσο άντρας σου έκανε καμάκι την πρώτη φορά? Ναι, έστειλε έναν άλλο να με ζητήσει αγορό. Τι καμάκι ήταν αυτό? Τον ήταν φοβησιάρης, 18 ήταν. Ήταν να σου άρεσε αυτός που ήρθε να σου πει για αγορό ή ο άντρας? Όχι, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Στη Φιλανδία πώς φλερτάρουν οι άντρες εκεί? Δεν φλερτάρουν. Όταν πίνουν κανένα ποτό, μπορεί να λένε κάποια κουβέντα με, όχι έτσι όπως εδώ. Τώρα έχεις δύο παιδιά, ε? Ένα αγόρι, ένα κοριτσάκι. Πόσο χρόνο? Ο γιος είναι 31 και η κόρη 25. Α, να σου ζήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Να τόσο άντρας, αυτός πρέπει να είναι. Ο Ιορδάνης είναι αυτός? Ιορδάνης είναι. Να τους. Τι κάνεις, είσαι καλά? Εσύ, μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ. Τι γίνεται? Μια χαρά. Εδώ τα λέγαμε με την Τάρια. Ναι. Σε βραζιλεύεις? Όχι, ποτέ. Ξέρεις ποτέ? Ζήλευα, αλλά ήμουν σίγουρος για αυτήν. Υπήρξες κι εσύ στα περιβόητα καμάκια της εποχής? Όχι για πολύ καιρό. Βέβαια, αφού γνώρισες την. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά ακούω για καμάκι που στέλνει άλλον να πει να χορέψει για αυτόν. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν ξέραμε τη γλώσσα τη φιλανδική. Συνόμασταν αγγλικά και επειδή οι Φιλανδοί τότε δεν ήξεραν καλά τη γλώσσα την αγγλική. Έστειλα το φίλο μου που ήξερε λίγο φιλανδικά. Και ο φίλος σου πάει, εσύ είπες ναι? Όχι, όχι βέβαια. Όχι είπες? Όχι, το είπα λαδάρτη ο ίδιος. Εσύ πήγες ο ίδιος? Τι να κάνω? Πώς το είπες αυτό δηλαδή? You dance with me? Yes. Yes. Να σε πήγες ένα. Στη δισκοθήκη που πηγαίναμε ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Δεξιά και η αριστερή μεριά. Όχι σε ό,τι αφορά τα κόμματα. Όχι. Κομμουνιστές και καμία σχέση. Δεξιά μεριά ήμουνα εγώ με τους φίλους μου και στην αριστερή ήταν άλλη παρέα με τους φίλους του. Και όποια γυναίκα πήγαινε στη μεριά τον άλλον, απαγορευόταν να πάτε εσείς. Έτσι ακριβώς. Τι ωραίος κανόνας είναι αυτός. Εσύ κατάλαβες ότι λόγω της καλής πλευράς παντρεύτηκες. Ναι, ναι. Αν πήγες από την άλλη πλευρά, μπορεί να είσαι ακόμα ανίποτα. Την ημέρα δούλευες, το μεσημέρι κοιμόσουνα. Και το βράδυ καμάκωνες. Καμάκωνε. Τι να σου πω τώρα. Τρεις λέξεις, μια ζωή. Χάρηκα πάρα πολύ. Γράψ' του ότι ναι, θέλεις να σταματήσεις να μιλάτε από το τηλέφωνο και να τα πείτε από κοντά. Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει πολλές φορές? Μιλάς συνέχεια στο Facebook και ξαφνικά δεν σου ζητάει ποτέ ραντεβού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχει θάρρος, γιατί φοβάται να αντιμετωπίσει, γιατί μπορεί να έχει βάλει ψεύτικη φωτογραφία. Σωστά. Πολλά βάζουν ψεύτικη. Και ξέρεις τι άλλο κάνουν? Έχουν κοπέλα, αλλά την πέφτουν και στο Facebook. Βέβαια το κάνουν και οι κοπέλες που έχουν αγόρια. Σωστά, αυτό θα έλεγα. Δεν είναι μόνο. Δεν μόνο τους άντρες. Περισσότερες κοπέλες έχουν 3-4 ψεύτικα προφίλ. Γι' αυτό και λέμε ότι το πραγματικό αληθινό καμάκι, το πραγματικό αληθινό φλερτ δεν μπορεί να κρυφτείς. Αυτός είσαι, έτσι είσαι. Κάποιος να σε ξέρει. Αργά ή γρήγορα. Γρήγορα θα φανεί. Πάντως κάναμε ένα τεστ και βάλαμε δύο νεαρούς να φλερτάρουν με το παλιό καλό τρόπο. Hi there.
Μαλάκας. Πόσο χρόνο είσαι? 9. Φλερτ κάνεις από τον υπολογιστή ή έξω στο δρόμο? Από τον υπολογιστή. Εγώ ντρέπομαι, ναι. Ντρέπεσαι, έτσι. Κοπλένω, δεν ξέρω. Πάντα στέλνω το φίλο μου. Εμένα στέλνει. Δηλαδή ντρέπεσαι, στέλνεις αυτόν. Και τα τρώει όλο αυτός. Α, μπράβο, αυτά ακριβώς. Θα κάνεις καμάκι, πες μου τις πρώτες κινήσεις που κάνεις. Σκαρφώνω με το βλέμμα. Δηλαδή πώς θα την κοιτούσες αν ήταν η γυναίκα εδώ? Δε σε μένα, δε σε μένα. Ματιάζεις κόσμο με έτσι, και μετά έχουμε πρόβλημα. Μετά τι λες? Αναλόγως είναι Ελληνίδα, ξένη, δεν ξέρω. Ελληνίδα, Ελληνίδα. Α, Ελληνίδα. Αυτό εδώ πέρα είναι δύσκολο, γιατί εντάξει είναι. Ξένη, ξένη. Hello girls. Beautiful. Beautiful. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να πάρεις λίγο θάρρος, τους υπολογιστές να τους χρησιμοποιήσεις για τη δουλειά σου, για κανένα παιχνίδι, και να αρχίσεις να φλερτάρεις, ρε φίλε, σιγά σιγά. Σου δίνω το λόγο. Γιατί είσαι ομορφόπεδο, ρε. Θα σας βάλω ένα μικρόφωνο, η κάμερα θα είναι από μακριά και θα γράφει πώς θα κάνεις καμάκι. Ωραία. Εγώ δεν τον κάνω με την καμία. Ρε εσύ τι με την καμία, ρε, προσπάθησέ το, ρε. Δεν μπορεί, θα λιποθυμίσω. Είναι ευκαιρία, ρε, πρώτη φορά. Άντα, το κάνω. Έξι. Hello. Sorry. Why you don't speak? Where are you from? Russia. Russia. Nice to meet you. I'm Stavros. Τι είπε? Μου μιλούσε κάτι ρωσικά και μετά φώναξε το παιδί της, ξέρω εγώ. Με την πρώτη δεν γίνεται. Α, με τη δεύτερη, με την τρίτη. Θα κάτσει. Παίρνε μαθήματα, παίρνε, κάνε κάτι για. Σε βλέπω, δοκιμάσαι. Πάνε φέρε και παγωτά να πάμε. Γεια σου. Γεια, φεύγεις. Δεν θες να συστηθούμε, να γνωριστούμε? Τίποτα. Τίποτα. Τι σου είπε? Γεια, γεια. Γεια, γεια. Γεια, γεια. Αποτυχία είσαι. Δεν πας εσύ. Hello. My name is John. Where are you going? Where are you going? I'm so sorry. Τάκι, μάκι, Μανολάκι. Είμαι και πολύ καμάκι. Τι είπανε? Τι είπα, δεν μίλησα για άλλους. Για άλλες δύο. Για άλλες δύο, εντάξει, κάτι λίγα είπανε, αλλά και πάλι. Ήταν μια καλή προσπάθεια. 5 στις 5 ατυχίες. Φεύγω. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά. Εσείς? Από εδώ Ροδίτησα. Από εδώ. Τελικά η Ρόδος, ομολογουμένως, έχει ωραίες γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή έχει και πάρα πολύ ήλιο εδώ στη Ρόδο, και καλό καιρό, νομίζω σου ανήκει η ψυχή σου να μπορείς να κάνεις φλερτ και πολύ. Ο ήλιος ανήκει, έτσι, διάθεση, έρχεται το καλοκαίρι. Τι θα λέγατε για τους άντρες σήμερα? Ποιο ήταν το παράπονο? Έχεις ένα παράπονο? Να γίνουν πιο δυναμικοί. Πιο τολμηροί και να μην φοβούνται την απόρριψη. Πιο δυναμική, πιο τολμηροί και να μην φοβούνται την απόρριψη. Γιατί η απόρριψη μέσα στη ζωή είναι. Άμα δεν φας και καμιά δεκαριά. Και από αυτά μαθαίνεις. Βάσο μου, είσαι μέσα. Ευχαριστώ πολύ.